ο Δήμος για πρώτη φορά στα χρονικά ενισχύει τους εθελοντικούς συλλόγους πυροπροστασίας τώρα νωρίτερα. Πραγματικά είναι γεγονός. Δεν σου κρύβω την χαρά όλων των εθελοντικών ομάδων και εδώ να σου πω, εκπροσωπώντας τις εθελοντικές ομάδες του Δήμου Κορινθίων, επικοινώνησα προσωπικά με όλους τους προέδρους. Η χαρά τους ήταν ατελείωτη, όχι μόνο γιατί θα εισπράξουν την ημερομηνία που πρέπει, δηλαδή πριν την αντιπυρική περίοδο. Φέτος είδαμε και μια γενναιόδορη θα έλεγα αύξηση των επιχορηγήσεων προς τους εθελοντικούς συλλόγους και αυτό έπρεπε να γίνει, γιατί επιτέλους οι συλλόγοι μας θα μπορέσουν να εξοπλιστούν με μέσα ατομικής προστασίας που έχουν τόσο ανάγκη και να κάνουν τα σέρβις των αυτοκινήτων χωρίς να αναζητούν χορηγούς όπως κάναμε μέχρι και σήμερα. Είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο γεγονός. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον Δήμαρχό μας, τον Νίκο του Σταυρέλη. Και το λέω με την εμπειρία 16 ετών που ασχολούμαι με την πυροπροστασία και μπορώ να σας διαβεβαιώσω εγώ προσωπικά ότι τα γρηγορότερα χρήματα που παίρναμε μέχρι και πέρσι ήταν από αρχές Σεπτέμβρη μέχρι και κάποιες φορές, οι οποίες είχε αργήσει τόσο πολύ το Δημοτικό Συμβούλιο να φέρει το θέμα, και βγάλαμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μέσα στο Νοέμβριο με αποτέλεσμα να μην προλάβουμε να κάνουμε έγκαιρα τη διαδικασία των εγγράφων που μας ζητάει η Περιφέρεια, και μερικοί σύλλογοι όπως και ο δικός μας χάσαμε τα χρήματα δυστυχώς. Η απάντηση κάποιων, δεν θέλω να ονομάσω, ήταν ότι του χρόνου να είμαστε καλά, να σας δώσουμε κάτι παραπάνω. Τα χρήματα όμως, κύριε Στεφανή, οι συλλόγοι αυτοί τα έχουν ανάγκη την 1η Μαΐου που επίσημα ξεκινάει η αντιπυρική περίοδο στη χώρα μας. Μην κοιτάτε φέτος λόγω των συνθήκων. Η αντιπυρική περίοδο, και εδώ να το πούμε να ενημερωθεί και ο κόσμος για ακόμη μια φορά, η αντιπυρική περίοδος στην Πελοπόννησο έχει ήδη από σήμερα ξεκινήσει, 15 του μηνός.